Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι όλοι από την όλη διοργάνωση και από τη συμμετοχή του κόσμου και από τη συμμετοχή των παιδιών και από τη συμμετοχή των εθελοντών. Βέβαια θα θέλαμε να υπάρχουν λίγο παραπάνω περισσότεροι εθελοντές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΔΕΑΚ, τους εθελοντές διασώστες εκτάκτων των ανάγκων Κρήτης, γιατί ήταν κάθε βράδυ μαζί μας και μας πρόσεχαν. Και ευχαριστούμε βέβαια όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας τίμησε με την παρουσία του. Αυτό σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε και του χρόνου, δυναμικότερα. Δεν είμαστε των μεγάλων λόγων, προτιμούμε τα καλύτερα τα έργα. Άρα δηλαδή θα είμαστε και του χρόνου εδώ. Του χρόνου πιο δυναμικά, πιο δυνατά. Του χρόνου θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ξεκίνημα που έχουμε κάνει από ποτέ, άλλοτε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για το σύλλογό μας, το Beach Soccer που διοργανώσαμε φέτος με το Μύρτος. Σήμερα έχει την τιμητική του. Σήμερα βραβεύουμε τις καλύτερες ομάδες. Έχουμε τον προημιτελικό των εφήβων, τον προημιτελικό των ενηλίκων και φυσικά θα βραβεύσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά που πραγματικά ήταν αξιέπαινα. Έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις όπως είναι το τουρνουά Τάβλη. Ο κόσμος έχει τιμήσει αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε αυτές τις διοργανώσεις εδώ στην περιοχή μας. Πραγματικά ήταν πάρα πολλές. Σήμερα έχουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο. Δείχνει ότι το χωριό τελικά είναι διψασμένο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αυτό σας δίνει τη δύναμη να συνεχίσετε και του χρόνου. Αυτό μας δίνει τη δύναμη πραγματικά, αν και εφόσον μπορέσουμε να συνεχίσουμε και του χρόνου. Οι επόμενοι που θα έρθουν, πάση περιπτώσει, να συνεχίσουν αυτό το οποίο μπορεί και να αφήσουμε για να υπάρχει πραγματικά μια συνέχεια. Γιατί η Γραλλικιά θέλει πραγματικά να έχει αυτό που κάνουμε ήδη. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο για ακόμα μια πολύ καλή δράση. Όπως έχω ξαναπεί ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γραλλικιάς μπήκε πολύ δυναμικά ξανά και φέτος οι εκδηλώσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Συγχαρητήρια στις ομάδες και συγχαρητήρια στο Πολιτιστικό Σύλλογο. Αυτές οι εκδηλώσεις κρατάνε τον κόσμο στα τοπικά διαμερίσματα. Βέβαια, όλα αυτά φέρνουν τον κόσμο στα τοπικά διαμερίσματα και από τις γειτονικές και από τα γειτονικά διαμερίσματα και από την πόλη. Βλέπετε τον κόσμο που έχει μαζευτεί εδώ. Όλα αυτά προσδίδουν έτσι μια νότα καλή σε κάθε χωριό. Ο αθλητισμός, όταν και ειδικά το ποδόσφαιρο, τραβάει τα παιδιά, τα μικρά, με μια μπάλα όλοι έχουμε μεγαλώσει, τουλάχιστον τα αγόρια. Έτσι. Και καλό είναι που συμμετέχουν και παιδιά μικρά σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Κοίταξε, είναι μια εκδήλωση η οποία έλειπε από τη Γραλλικιά, η οποία η Γραλλικιά έχει δύναμη να κάνει πολλά πράγματα και πιστεύω ότι με το σύλλογο τον οποίο έχει ενεργοποιηθεί τώρα θα γίνουν του χρόνου πιστεύω πολλά περισσότερα. Τώρα ήταν η αρχή. Πιστεύω ότι γίνεται ένα καλό παιχνίδι, γίνανε πολλά παιχνίδια, μπήκανε πολλά παιδιά στο σβούρο τους ώστε να είναι στον αθλητισμό και όχι στις καφετέρειες από εδώ και από εκεί. Και πιστεύω ότι το χρόνο να συνεχιστεί με κάτι καλύτερο. Θα υπάρξει συνέχεια δηλαδή και το χρόνο. Βέβαια. Πιστεύω ότι ο σύλλογος είναι δυναμικός και πιστεύω ότι έχει πολλά πράγματα μπροστά του. Ήταν μια αξιέπαινη προσπάθεια από όλα τα παιδιά του συλλόγου και από τα παιδιά που συμμετείχαν και πιστεύω ότι και του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα. Όλα τα παιδιά πέρασαν υπέροχα, και οι μικροί και οι μεγάλοι και εμείς μαζί τους και πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο. Είχε καλές φάσεις. Είχε, εντάξει. Χτύπησε κανένας ποδοσφαιριστής ή... Ναι, αλλά από την άλλη ομάδα. Από την άλλη ομάδα, έτσι. Εσείς υποστηρίζετε τι? Τον Φοίνικα. Χάσανε. Ναι. Παίζει ρόλο η νίκη ή το παιχνίδι? Το παιχνίδι. Νίκο, η ΕΔΕΑΚ και στο Beach Soccer. Και στο Beach Soccer καλεστήκαμε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και είμαστε εδώ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς όπως έχουμε μάθει να κάνουμε για την διεξαγωγή των αγώνων με ασφάλεια. Δυνατοί αγώνες, είχαμε τραυματισμούς. Ό,τι έχουμε σε κάθε αγώνα. Ψυχτικά και όλα αυτά τα σχετικά που εντάξει, τίποτα σημαντικό, τίποτα επικίνδυνο. Καλό ήταν, ωραίο. Είχε καλές ομάδες, ωραία παίξαμε. Θα το συνεχίσουμε του χρόνου. Ναι. Ήταν καλό τουρνά. Ναι, αρκετά καλό. Υπήρχαν πολλές καλές ομάδες. Εμείς σταθήκαμε πιο τυχεροί και στη διαδικασία του πέναλτι κερδίσαμε. Θα το συνεχίσουμε και του χρόνου. Θεωρείτε ότι πρέπει. Εννοείται, διασκέδαση και μόνο. Ήταν ωραίος αγώνας. Το σκορ ήταν ένα μέχρι το τέλος. Πήγαμε πέναλτι. Ήταν πολύ ωραία όλα. Το τουρνουά πώς ήταν? Πολύ καλά οργανωμένο. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν καλή δουλειά εδώ πέρα. Συγχαρητήρια που στηρίζουν γιατί είναι σημαντικά να γίνουν τέτοια πράγματα. Και τα παιδιά παίζουν μπάλα. Και περνάμε καλά πάνω απ' όλα σε δύσκολες εποχές. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Αξίζαμε πιστεύω να πάρουμε το κύπελο.
Κρίθηκε στα πέναλ τελικά. Κρίθηκε στα πέναλ, ένα αυτογκολ, πολλές χαμένες ευκαιρίες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Καλό το τουρνουά. Καλό, μια χαρά. Καλό. Θα ξανάρθετε του χρόνου. Εννοείται. Χαμένοι. Ή χαμένοι, εντάξει, χάσαμε. Στα πέναλ, τι ατυχία. Έτσι. Πιστεύω δεν έπρεπε. Το έπρεπε να κερδίσουμε, πιστεύω. Άτυχη. Εντάξει, πες το και έτσι. Του χρόνου.